και οι δυσκολίες όπως φαίνεται θα είναι αρκετές, αντιμετωπίζονται όμως αν είμαστε όλοι μαζί. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, όπως ήδη έχετε διαπιστώσει, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι τις προσπάθειες, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και της φετινής χρονιάς. Έχουμε προχωρήσει σε νέες ενέργειες. Θα είδατε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, στον οικονομικό τομέα, από την Ταμεία και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όποια ανάγκη παραστεί και αυτό το δικαστικό έτος. Αυτό δεν γίνεται βέβαια χωρίς τη δική σας βοήθεια. Δεν γίνεται αν δεν είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να είμαστε όλοι μαζί, προκειμένου να καταφέρουμε και αυτή τη χρονιά να ανταπεξέλθουμε σε όποια πρόκληση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η χρονιά, παρά το ότι φαίνεται ότι θα έχουμε δυσκολίες, θεωρώ ότι μπορούμε μια χαρά να ανταπεξέλθουμε, αν τηρήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές. Ήθιστε τα τελευταία χρόνια, την ημέρα αυτή που γιορτάζουμε τον Άγιο Προστάτη της Δικαιοσύνης, τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη, να απονέμουμε το βραβείο που έχει καθιερώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος για τον πρώτο ή την πρώτη που έχει εισαχθεί σε νομική σχολή κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων. Φέτος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και η ίδια και η οικογένειά της, η πρώτη από τον νομό Δράμας που εισήλθε στη νομική σχολή της Κομωτινής, είναι η κυρία Ελένη Ραφαηλία Γαϊτανίδου του Μιχαήλ και της Μαρίας. Θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Εύχομαι στους γονείς πάντα έτσι να είναι χαρούμενοι, να τη δείτε όπως επιθυμείτε. Από σήμερα είναι συνάδελφός μας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας θα είναι στο πλάι της ό,τι χρειαστεί και όποτε το χρειαστεί. Ένα συμβολικό δώρο είναι μία δωροεπιταγή για αγορά, δύο δωροεπιταγές για αγορά νομικών βιβλίων. Φαντάζομαι ότι θα της είναι χρήσιμη. Αλλά η βιβλιοθήκη του Συλλόγου, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια, είναι στη διάθεσή της όποτε θέλει και πλέον προσβάσιμη και από το ίντερνετ. Συνεπώς, της δίνουμε τα συγχαρητήριά μας όλοι μας. Έχει κάνει μια εξαιρετική αρχή. Ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσει και ότι είναι ένα μέλος από εμάς. Όποτε θελήσει και ό,τι χρειαστεί, είμαστε εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαϊτανίδου. Ξέρετε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας προσπαθεί με τη βοήθεια όλων μας, θα είμαστε πάντα εδώ και πάντα δίπλα σε κάθε ένα συνάδελφο που χρειάζεται οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να περάσουμε καλά και από αύριο και πάλι όλοι μαζί στα ακροατήρια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας έχει καθιερώσει εδώ και αρκετές δεκαετίες να αποδίδει έναν βραβείο, το οποίο ονόμασε βραβείο Τηλέμαχος Πελαγίδης εις μνήμην του παλαιού και επί χρόνια, επί δεκαετίες Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, στον πρώτο ή την πρώτη που εισέρχεται από τον νομό Δράμας σε νομική σχολή της χώρας κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων. Για φέτος, η πρώτη είναι η κυρία Ελένη Ραφαηλία Γαϊτανίδου, η οποία πρότευσε και εισήχθη πρώτη από τον νομό Δράμας στην νομική Κομωτινής. Της ευχόμαστε καλές σπουδές, καλή επιτυχία και ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμα θα είναι στο πλευρό της, τη θεωρεί ένα μέλος του, θα είναι στο πλευρό της ό,τι και αν χρειαστεί από εδώ και μέχρι το τέλος των σπουδών της και την είσοδό της σε όποιο επάγγελμα νομικό επιλέξει. Πολλά συγχαρητήρια. Ετοιμάσου για σκληρή δουλειά, έτσι. Ναι, το γνωρίζω. Είναι ένα επάγγελμα που το επέλεξε ευσυνείδητα. Δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Το επιθυμούσα από την πρώτη ηλικίου μέχρι την ηλικίου, το πέρασε και τελείωσε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το καταφέρω. Οι προσπάθειές σου σίγουρα κοπιώδεις. Υπάρχει όμως κάποιο μυστικό? Κάποιο μυστικό, θα έλεγα το πρόγραμμα, σταθερό, καθημερινό διάβασμα και επιβεβαιώνεται το ρητό που πάντα το είχα στη μνήμη μου καθ' όλη τη διάρκεια, αγαθά κόποι σκτώνται. Έχεις κάποιο όνειρο? Θα ήθελα να γίνω δικαστής, ιδανικά. Πώς προέκυψε? Προέκυψε επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χώρος. Θα ήθελα να μην είμαι μάχημος μόνο δικηγόρος, δηλαδή θα μου άρεσε να ξεκινήσω ως μάχημος δικηγόρος, αλλά μετέπειτα να ασκήσω το επάγγελμα του δικαστή.